10 νέοι σταθμοί 2-2 θα ανεγερθούν πέριξ και εντός της Εγνατίας Οδού, οι 4 εξ αυτών θα γίνουν σε κάθετες οδούς προς την Εγνατία και οι 6 εντός του αυτοκινητόδρομου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι υπόλοιποι σταθμοί θα κατασκευαστούν πέριξ της Εγνατίας Οδού, στη θέση Στριμώνα, στην περιοχή Λαγκαδά Λευκώνας και στη θέση Αλιάκμονα στο Άργο Σορεστικό, στο νομό Καστοριάς. Εντός της Εγνατίας Οδού θα κατασκευαστούν στην Καβάλα, στη θέση του Αγίου Ανδρέα Χρυσούπολης, στην Ασπροβάλτα, στη θέση Ρεντίνα Στριμώνα, στη Θεσσαλονίκη, στη θέση Καλοχωρίου Λαγκαδά και τέλος στο Βενέτικο στην Παναγία Κοζάνης. Την ίδια στιγμή, για διαφοροποίηση των δρομολογίων των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Καβάλας, λόγω του επιπρόσθετου βάρους των διοδίων, ανακοίνωσε στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας Παναγιώτης Τσιντεμεΐδης. Θα αναγκαστούμε να διαφοροποιήσουμε, πιστεύω, δρομολόγια για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το επιπλέον κόστος. Η προσωπική μου άποψη για τον Άγιο Ανδρέα, όσο συζητήσαμε και προηγουμένως, είναι ότι θα είναι τραγικό να μπει Άγιο Ανδρέας και αυτή τη στιγμή που υπάρχει το επόμενο διόδιο στον κόβο της Μουσταίνης. Από εκεί και πέρα η άποψή μου ότι θα μπει στη Χρυσούπολη, θα μπει και δεν υπάρχει περίπτωση μετά την απόφαση που έχουν πάρει για την αύξηση των διοδίων. Όπως ξέρετε κι εσείς, και αυτό είναι η γνώμη μου, ότι η Εγνατία θα πουληθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, με αυτό το καθεστώς που ζούμε αυτές τις τελευταίες στιγμές που ζει και όλος ο κόσμος, δύσκολη περίπτωση για μένα να τους πληρώνουμε τους δρόμους, αλλά όχι σε αυτό το σημείο. Αναλογικό πιστεύω που πρέπει να είναι το τίμημα. Να ξέρετε ότι θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιούμε τις διπλανούς οδούς για να μπορέσουμε να αποφύγουμε, αν μπουν φυσικά 10 διόδια, μέχρι την Θεσσαλονίκη, όπου και εμάς είναι ένα κομμάτι το οποίο σε εισαγωγικά ζει το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Άρα δύσκολα για μας η αύξηση και των κομίστρων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τα επιπλέον διόδια που έχουν αποφασίσει και πιστεύω θα δούμε χειρότερα. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του πρώτου έργου που προκηρύχθηκε, ο σταθμός Μέστης πάνω στην Εγνατία έχει σχεδιαστεί στο σημείο μεταξύ του κόμβου της βιομηχανικής περιοχής Κομωτινής και του κόμβου Σαπών. Την ίδια στιγμή, την έντονη δυσφορία του στην κάμερα τηλεόρασης του Σέντερ εκφράζει ο πρόεδρος των οχημάτων φορτηγών αυτοκινήτων, Ανέστης Τσουρουκίδης. Νομίζω ότι το έγκλημα συνεχίζεται. Η κυβέρνηση του Δεν Πληρώνω, αυτή που μέχρι τώρα σταματούσε τα διόδια και δεν μας αφήνουν να κόβουμε, ή τέλος πάντων και μας προτρέπανε να μην κόβουμε τα διόδια, αφού ψηφίσαν ένα νόμο που δεν μας επιτρέπει να κυκλοφορούμε στους παραμεθόριους δρόμους, αυτή τη στιγμή μας βάλανε αναγκαστικά μες στην Εγνατία και βάζοντας μας στην Εγνατία υποχρεωτικά, φασιστικά, μας αυξάνουν και τα διόδια. Δηλαδή, κύριοι, είχατε από εδώ Θεσσαλονίκη 8-48-16-80 και 16-80-33-60. Αυτή τη στιγμή θα πληρώνετε, έτσι όπως μας τα λένε, 67 ευρώ. 67 ευρώ όλο το κέρδος δηλαδή που είχαμε για να πάμε Θεσσαλονίκη, μας το παίρνουν και μας το πληρώνουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που κρατάνε το λόγο τους. Αυτή η τάχαμα αριστερή, η δίθεν αριστερή, και πραγματικά είναι ώρα πλέον να σηκωθούν να φύγουνε, γιατί τα ψέματα έχουν τελειώσει. Την ίδια στιγμή, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 11 Δεκεμβρίου του 2014 χαρακτήρισε ως απαράδεκτη ενέργεια τη δημιουργία σταθμών διοδίων στις δύο εισόδους της Καβάλας. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο μεταξύ των δύο εισόδων στην Καβάλα, των δύο κόμβων του Ανατολικού και του Δυτικού της Καβάλας, να επιχειρήσουν να στήσουν διόδια, γιατί στην ουσία θα οθήσουν την κίνηση και την κυκλοφορία μέσα στην πόλη της Καβάλας. Είναι κάτι που, στο οποίο αντιδρούμε, όπως αντιδρά και το σύνολο της περιφέρειας για τα διόδια.